Γεια σας, Ticket Sirius. Πάμε να βρούμε τους Greek Paranormal Society, τους GPS τους λεγόμενους. Τα παιδιά που ασχολούνται με μεταφυσικά, με φαντάσματα, με ιστορίες περίεργες. Τι είναι? 2 η ώρα, μου είπανε να είμαι στο μαγαζί, δουλεύω τελικά σήμερα. Άρα δεν θα έρθεις? Θα έρθω τώρα για λίγο και μετά θα φύγω, πειράζει? Τι να δεις, εντάξει, τι να κάνουμε. Πρωταπριλιάρε Μίτσο, πρωταπριλιάρε. Πρωταπριλιάρε Μίτσο, τι να σου πω ρε, ρεζίλι έγινες. Θέλω να μου κάνεις αριστερό παρκάρισμα και μια οπισθογωνία εκεί πέρα. Μωρείς, ας εδώ. Τι σου είπα να κάνεις οπισθογωνία? Μπερδεύτηκα ρε, είχα βάλει πρώτη. Ρε Μίτσο, κόπηκες. Όπως συχνά συμβαίνει λοιπόν, τέτοιες συναντήσεις γίνονται σε περίεργα μέρη. Απομονωμένα. Έτσι λοιπόν πάμε εκεί, πάμε να βρεθούμε τώρα σε ένα απομονωμένο μέρος μακριά από τον πολιτισμό. Φυσικά θα φύγει. Σκάστα ρε Δημήτρη, σκάστα! Με κάνει από πίσω τώρα. Τι? Πήγε να με πιάσει. Αλλά εξαφανίστηκα. Κόντρα θέλει, ο άλλος δίπλα. Πού να το φτάσει στο Σουζούκι ρε. Ξέρω ότι είναι ένας φαλάκρας, ότι είναι κανένα δυο παιδιά πιο ωραία από αυτόν, ναι. Και νομίζω είναι ο Χαρδαβέλλας, κάτι τέτοια, τέτοια φάση είναι, Χαρδαβέλλας είναι. Τώρα θα έρθει ο Χαρδαβέλλας, δεν θα έρθει, ποιος ξέρει. Τι κάνεις ρε! Θα μας χαλάσει το αυτοκίνητο ρε ο Καράφλας ρε. Ρε θα μας χαλάσει το αυτοκίνητο ρε. Μας πέσω μπρος πίσω. Γεια σου, παιδιά. Παιδιά. Αυτή η κάμερα είναι αυτή που ήθελα, Μιχαλή. Ναι. Αυτή που ήθελα πάντα ήταν. Αυτή η κάμερα ήθελα. Έλα, φύγε, φίλε, δικιά μου η κάμερα, δικιά μου. Κατέβα, ξύλο. Όχι! Όχι! Με το αμάξι! Κυνήγα! Σας πήρα την κάμερα, κουφάλε! Τώρα είναι ο αέρας που τον κρατάει κόντρα. Ενώ άμα έχεις τώρα, εδώ είναι που σε λέω εγώ τώρα. Εγώ στα λέω για να μην σε λένε χαζουμάριζε αυτοί. Μαλακή σε λένε. Εγώ 2 χρόνια εδώ ήλιο δεν είδα. Άσχετο με αυτό που θέλω να σου πω, αλλά να σημειώνονται κάποια πράγματα. Γιατί θα τη κάνει ρεκ ο άλλος και να το παίξω και καλά ότι δεν έχει ρεκ. Να πάρεις ένα ωραίο ντρόν και να κάνεις τη δουλειά σου. Να πάρεις ένα ωραίο ντρόν και να κάνεις τη δουλειά σου. Πάμε με μια μαλάκα. Κράτα το. Κάνε μαλάκια. Εμένα κοροϊδεύει που τα λέω όλα δύο φορές. Δύο φορές τα λέω όλα. Για ο Θανάσης ποιος είναι, γιατί εμείς λέμε στα τρίκαλα λέμε Βαγγέλη. Βαγγέλη. Όποιον δεν ξέρεις ή τα σκυλιά. Βαγγέλη. Βαγγέλη, ναι, όποιον δεν το ξέρει, Βαγγέλη. Και το λένε τον άλλον όντως Βαγγέλη το σκυλί, ρε, και γυρνάει. Ακούς μέσα στην ταβέρνα. Έλα, μωρέ μου. Τι θες, μωρέ. Ποιος είναι τώρα, μέσα στην ταβέρνα, πώς θα παραγγείλω, πώς θα λέει τον Κάρσον, Βαγγέλη. Βαγγέλη. Φίλε, αυτή είναι πολύ ψαγμένη. Γι' αυτό άλλωστε είναι και τόσο επαγγελματίες. Και τι καταλάβαμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι κάνουν τα τρίκαλα? Καλά είστε? Καλά είστε. Τρίκαλα, Λάρισα. Λάρισα. Αλμυρός. Χαιροπολί. Με θέμα το βίντεο θα έχει τα ούφα του Βόλου. Και θα δείχνει σε εμάς. Όχι. Το θέμα είναι ότι βρήκαμε εδώ τους... Πώς σας είπαμε. Και θα πάμε πάνω σε ένα λόφο που θυμίζεται ότι ήταν το power bank της Αργού. Εκεί πήγαινε και φόρτιζε. Και θα δούμε λίγο το μέρος, το δείξουμε όμορφα και ωραία. Ηλεκτροκίνητη ήταν. Ηλεκτροκίνητη πρέπει να ήταν. One eternity later. Την Αμφίπολη ποιος την άνοιξε? Λένε βρήκαν, λέει, ανοιχτό τον τάφο. Δεν ξέρουμε τι πήραν όμως. Δεν ξέρουμε τι πήραμε. Πρώτη ύλη για κάτι. Γαμώ τους Γερμανούς. Κάτσα μετά αφού είπαμε αυτά. Βρίστε. Φίλε, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κατέβαινα. Και βλέπω, φίλε, ένα φαλακρό τύπο έτσι γεροδεμένο να πηγαίνει να κάνει ντου στα αδέρφια μου, στο αυτοκίνητο πάνω. Εγώ τρελαίνομαι αν πειράζω τα αδέρφια. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς γίνομαι. Και πήγα να. Έλα δώρε! Πολύ μίλησε! Ρε, έλα δώρε! Α, και τι ακάεις? Θα κάτσε να μαλώνεις? Τι ακάεις? Ναι. Εγώ τους είχα και σοβαρούς ανθρώπους. Εμένα μου είπαν εδώ ότι θα έρθω. Έχω κερασμένα τσίπουρα, έχω κερασμένα βενζίνες, έχουν 130.000 subscribers φτάνουν και ξαφνικά ερχόμαστε εδώ πέρα και μου λένε όχι, λέει, γιατί εμείς είπαμε, αλλά μετά εσείς το καταλάβατε. Ξαφνικά βλέπω κάτι τύπους να μας την πέφτουν και να κορνάρουν με τα αυτοκίνητα. Ο Παύλος άρχισε να χτυπιέται. Λέω τι έγινε, ρε φίλε, λέω γιατί. Εγώ ξέρω, θα πάμε, λέω, να βρούμε, λέω, στο Βόλο κάτι παλικάρι για να κάνουμε ένα βίντεο. Δεν ξέρω τι έγινε. Νίκο, πάμε για τσίπουρα, ρε.
Τσίπουρα, πάμε. Αλλά καθώς φεύγουμε για Τσίπουρα, βλέπουμε στο μικρό τον Αλέξη εκεί. Εσύ ξεκινάς. Το μικρό το παιδάκι έχει χαθεί. Έχει χαθεί. Πού θα είναι τώρα. Χάθηκε, δηλαδή εμείς φεύγουμε και ο Αλέξης μαζεύει και λουλούδια. Τι κάνεις εδώ ρε παπάρα, έλα εδώ. Τι κάνεις εδώ ρε. Εγώ τι κάνω εδώ, εσύ τι κάνεις εδώ. Εσύ τι κάνεις εδώ. Εγώ τι κάνω, εσύ τι κάνεις εδώ. Μόνος εδώ πέρα. Πάμε να για Τσίπουρα τώρα. Θέλετε να μου πείτε τώρα ότι όλο αυτό ήταν τελείως τυχαίο. Άντε ρε. Τραχανάδες. Τραχανάδες. Πού πάμε ρε παιδιά. Πού πάμε ρε παιδιά. Γεια σου ρε Μίτσο, κύριο Track Simulator. Νούμερο 18. Εδώ δεν έχει ζώνη, τώρα με φρενάρι έχω φύγει κάτω, ναι. Αν σου πω ρε Μίτσο ότι δεν σε είδα εκεί πέρα μέσα. Αλήθεια, δεν φαινόταν. Δεν ήμουν καμουφλαρισμένος, δεν φάω και εγώ κούλα. Δεν φαινόσουν. Τρώμαξες, μετά κατάλαβες, όταν μίλησα. Όχι, σε είδα, μετά σε είδα. Σκουτουλόταν, θα πέφτει κάτω. Για ένα βίντεο ήρθαν και θα ψάχνανε μοντέρ καινούργιο, η GPS. Μοντέρ δεν πάει άλλο. Ού ένας πέθανε, ο άλλος κόσμος. Στο τέλος αγαλάκτησε και έμαθα να μοντάρω μόνος μου. Μου λέει αυτός εδώ πέρα, για να μην σου πάει σε πάρα πισίλε και μόνταρε. Ξέρεις από πού συμπάτησε. Μπήκε στο σπίτι στα Λεχόνια. Εκεί όποιος μπαίνει μέσα, πάει μετά. Έτσι λένε οι φήμες. Έτσι λένε. Όποιος μπαίνει και κάνει βανδαλισμό. Ξαναπάτε. Γιατί? Άντε ρε. Τι πόσες φορές έχουμε πάει. Καλά, αυτά βγαίνουν αργότερα. Αφήναμε τον ντρόουν, ε. Ήδη βλέπεις όλα τα μάτια. Μα τα πήγε χαμαλιά. Και κανένα δυο που έχετε κόψει, δεν θυμάμαι τώρα τα βίντεο. Είμαι σίγουρος μετά έγινε φασάρια. Αυτό είναι εδώ μια φορά που τραβούσατε στο FIFA, νομίζω, τα ακουστικά που τραβήξατε δύο φορές. Και τους λέει, τα αυτιά μου ρε μαλάκες. Τα αυτιά μου, είμαι σίγουρος, δεν έπεσε φάπα μετά. Εγώ είναι βριάζω ακόμα, πάμε στα αλήθεια, αυτό είναι θέμα. Σπάζεις, ναι, σπάζω. Άμα χάνω, παλιά έκλειγα. Καλά, και εμείς, εντάξει. Ναι, και εγώ όταν ήμουν μικρός, απλά δεν έχανα. Πλάκωνα στο ξύλο, έβαζα άλλο, θα πλακώνω στο ξύλο. Και έλεγα διακόπη και κερδίσαμε. Σε πολλά βίντεο που έχει γίνει καμιά χαζομάρα και τα έχουμε χάσει μετά, κατάλαβες, πατάμε ρεκ και δεν τα χάνουμε. Εκεί έχει γίνει χαμός ξύλο. Ναι. Και πόσο σας λέτε ότι είστε στο σπίτι σας, δηλαδή, πες ότι με νεύρα, με τέτοιο θα πατήσετε ρεκ ξανά. Εμείς να έχουμε πάει Αθήνες, Κάλυμνο. Έχουμε πληρώσει Παναγιά στα μάτια και να λέω άλλος δεν έγραφε κάρτα. Και να λες τι εννοείς δεν έγραφε κάρτα και είμαστε πάμε στο πλοίο για Πειραιά. Ανεβαίνουμε πάμε στο πλοίο, θα μας πήγαινε εγώ ο Πειραιά και με το που πήγαμε Πειραιά, παιδιά λέει, έχω λέει το επεισόδιο από την Κόλλα και από την Κάλυμνο. Λέει, τη ΣΠΑΤ μου λέει δεν υπάρχει. Τι δεν υπάρχει, δεν πατούσα ρεκ. Τι δεν πατούσες ρε κρε μαλάκα, τι είναι για να το ξεχάσεις. Σε πετάξουμε στη θάλασσα μέσα για να πνιγείς. Εντάξει τι να γίνει, τι να γίνει ρε μαλάκα, χίλια ευρώ λέω ξενοδοχεία και εισιτήρια. Πάτε καλά ρε μαλάκα, δεν έχω. Όπως οι γάτες ρε που τρώνε κάτι. Ξέχασε τον μπουφάνε στο τσιμπουράδικο. Παραγγέλαν τσιμπουρά
Θα πιούμε όλοι μαζί παρέα, ξέρω εγώ, παραγγέλα τσίπουρα και τάπινα εγώ με τον μπαμπά του Ντέκη Τσίριος, κατάλαβες. Εν τω μεταξύ έχει μία μίγα φίλη μέσα που εγώ φοβήθηκα. Την άλλη πριν είχε πιλότο μέσα αυτή να. Ήταν ολόκληρο τέτοιο, του πάνω ήταν. Ναι, την είδα και εγώ. Την είδες. Είδες τι έκανε, αυτή είχε πτήσεις κανονικά. Στεφανουδίκη είχε πιλότο μέσα. Του λέω το Μίτσο, ρε μαλάκα, έχεις κωδικούς με την έννοια ότι παίρνετε το 4% και το σχετικά όπως δουλεύει. Ναι, μου λέει. Και πότε θα το πεις, ρε μαλάκα. Έχουμε και σε ομάδα τέτοια. Μα εκεί είμαι. Καιρό, αλλά δεν είναι γράφει. Δεν γράφετε όμως, ρε παιδιά, εδώ είναι η μαλακία σας. Αυτό το στηρίξτε λίγο. Δηλαδή πρέπει να παίξει λίγο στήριξη. Δηλαδή να μιλά στον κόσμο, να μιλήσει. Έτσι. Να μιλήσει. Έτσι. Κακό παιδί να μην γίνει. Μην γίνει σε κακό παιδί. Τι μεράρα είναι εδώ, ρε μαλάκα. Δεν υπάρχει λέξη μεράρα, αλλά δεν με νοιάζει κιόλα. Αν είστε κοντά, γιατί ξέρω ότι και από τους Ντέκη Τσίριους και εμάς μας βλέπετε αρκετοί από Θεσσαλία, μη διστάσετε. Απίστευτο μέρος. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή εκεί που ήμασταν αστειευόμασταν, γνωρίσαμε τα παιδιά, περάσαμε πολύ όμορφα, περνάμε πολύ όμορφα, ξαφνικά βλέπεις αυτό εδώ μπροστά σου. Εντάξει, χάνεσαι. Τι να πεις τώρα εδώ πέρα. Πες έλα λίγο, εσύ. Έλα λίγο, Αλέξη, έλα λίγο. Έλα με δύο. Ναι, εγώ είσαι πλάκα. Φύγατε να σηκώσετε ντρόουν. Ναι. Πες τι έγραφε σένα. Για την πηξίδα, λέει ότι είχε θέμα. Δεν μπορούσε, λέει να απογειωθώ από άλλο μέρος, από άλλο σημείο. Το δικό μας. Παιδιά, το ντρόουν στο hover με GPS. Με το που το σήκωσα και έφυγα λίγο πιο εκεί, σταμάτησε. Μου έβγαλε πάνω άτι mode. Ωραία. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, θα σας πω. Γεια σας, μάγκες, γεια σας. Να σας πω μια θεωρία που υπάρχει γενικά στον κόσμο του, ναι. Λέει keep away from metal and high interference areas. Ωραία, πώς. Στα 4 χρόνια της ομάδας είναι η πρώτη φορά που τεχνολογικός εξοπλισμός μας δηλώνει ότι, ναι, υπάρχει, ότι έχουμε πρόβλημα. Μήπως μας κόβει ο δορυφόρος. 18 δορυφόρος έβγαζε ο Δημήτρης. 18 δορυφόρος βρίσκεται. Τελικά τα καταφέραμε. Σηκώσαμε drones, τώρα δεν ξέρω τι παίχθηκε. Θα το δούμε, θα το έχουν δει. Θα δούμε λίγο και τα. Και βασικά δεν ξέρω αν βλέπετε όντως πλάνο από drones, σημαίνει ότι τα καταφέραμε. Αν δεν βλέπετε, δεν τα καταφέραμε. Είχαμε αυτό το πρόβλημα. Κάτι εμπόδιζε την πτυτική του ικανότητα. Τι λέξεις βρίσκω, ρε φίλε. Το Xiaomi σίγουρα δεν έβρισκε δορυφόρο. Μάθησε έτσι, Μίτσο, ενώ μίλησα πολύ ωραία. 18 δορυφόρους βρήκε. 18 έβρισκε. Με την πηξίδα είχε θέμα. Κάτι έλεγε με την πηξίδα. Και το ένα και μεταλλικά, και τα τρία. Έλεγε έχει, να κοιτάξουμε αν έχει μεταλλικά αντικείμενα κοντά. Μήπως έχεις κάνει κινητό τίποτα. Ρε, μήπως πέσαμε πάνω σε λίρες. Οπα! Αλλά πέταξε και το Xiaomi, απλά όχι καλά. Το Xiaomi πέταξε με προβλήματα, το σηκώσαμε τελικά το Phantom, το 3, το S. Τελικά μήπως όντως ήταν το powerbank εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Υπάρχει αυτή η ενέργεια και ενοχλεί drone. Γενικότερα, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα, παιδιά. Εσένα, εσάς σας έχει ξανατύχει τα drone σας να σας βγάζουν αυτό το πράγμα. Όχι, πρώτη φορά. Εμείς με κάμερες, γενικά με τέτοιου είδους εξοπλισμού, σε κάποια σημεία που έχουμε επισκεφθεί. Μπαταρία κυρίως. Μπαταρίες, χτυπάνε συνήθως μπαταρίες. Τέτοιο θέμα με εξοπλισμό, πρώτη φορά.
Εγώ πάντως ήρθα με άδειο τηλέφωνο, τώρα δείχνει 100%. Δεν ξέρω. Πάντα η πηξίδα συνήθως είναι θέμα μαγνητικό πεδίο. Εδώ ήθελα να σταθώ τώρα, γιατί σας το είπαμε και πριν κάτω. Μιλούσαμε με τον Μπαμπάτα και τις ύφες και σας λέγαμε για κάτω για το συγκεκριμένο. Τι είναι το είδος του πετρώματος, το οποίο συμβαίνει σε κάποια. Τέλος, ρε παιδί μου, είναι αποδειγμένο, είναι πηγή ενέργειας. Γι' αυτό και λέμε, δεν ξέρω, μας έχει κολλήσει πολύ ηλίθεια αυτό το power bank της Αργό. Της Αργό ή της Αργού. Της Αργούς. Της Αργούς. Διορθώθηκα όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Γι' αυτό θα τα κάνω πάντα εδώ, μα χαίρομαι να διορθώνω τους άλλους. Ωραία. Καλά μου, μεγατεράστια. Φτάσαμε σε ένα σημείο να πούμε ότι να κάτσουμε να πούμε δύο κουβεντούλες εδώ, τι και πώς και γιατί ήρθαμε συγκεκριμένα εδώ και γιατί ειλικρινά χαιρόμαστε. Που επιτέλους προσωπικά το λέω και ας είναι εδώ τώρα, εντάξει, okay. Έχει κατατίσει γραφικό ένας που ασχολείται με το YouTube να λέει ευχαριστώ σε κάποιον άλλον που είναι στο YouTube. Έτσι όπως περίμενα τα παιδιά, έτσι τα βρήκα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, μέχρι εκεί. Πρέπει να πάμε κάτω και να βοηθάμε και να στηρίζουμε κανάλια τα οποία έχουν ανέβει κυριολεκτικά μόνο τους και με την αξία τους. Ευχαριστώ. Κάντε μια βήμα εδώ, χρέο εδώ. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Έλα, δεν έγινε τίποτα. Φυσικά, τι χρωστάμε ρε, τι χρωστάμε ρε. Πέρα από το ότι ήθελαμε να γνωριστούμε με τα παιδιά, να πιούμε τα τσιπουράκια μας, να περάσουμε καλά, είναι ένα κανάλι το οποίο ασχολείται με κάτι ιδιαίτερο. GPS, Greek Paranormal Society. Κάποιος στο vlog δεν το έχει πει σωστά. Έψαχνα να βρει πώς λεγόμασταν. Greek Paranormal. Greek Paranormal Activity. Εγώ το λέω. Όχι, όχι. Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν εδώ ασχολούνται με το Paranormal, είναι το παραφυσικό. Στην Ελλάδα το λέμε μεταφυσικό, ίσως. Υπάρχει μια διαφορά. Το μεταφυσικό με το παραφυσικό. Το μεταφυσικό είναι φιλοσοφία. Το τι έπεται, το τι θεωρούμε, το τι πιστεύουμε. Το παραφυσικό είναι κάτι που έρχεται ενάντια στους νόμους της φύσης. Και εδώ ο Λόφος της Γωρίτσας είναι μια περιοχή η οποία έχει μελετηθεί πάρα πολύ. Έχουν γίνει εκπομπές, έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν έρθει μελετητές από όλο τον κόσμο για να εξετάσουν αυτή την ιδιότυπη ενέργεια. Ακριβώς με βάση το ότι ακουγόταν παλιά ότι από εδώ ήταν η βάση της αργοναυτικής εκστρατείας. Ξανά. Της αργοναυτικής εκστρατείας. Και ότι από εδώ ξεκινούσε σαν πηγή ενέργειας το διαστημόπλιο. Το ακραίο, το power bank. Γιατί έχουν πει μέχρι ότι η Αργό ήταν ένα διαστημόπλιο. Αυτά βέβαια όλα τα παιδιά, το ξεχωριστό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να βρουν τη λογική μέσα στους μύθους. Είναι οι Έλληνες Mythbusters. Δηλαδή, παρόλο που βλέπετε τον Conan McGregor, τον αδερφό του, τον δίδυμο, και το σωματοφύλακα του Κόνορ Μακγκρέγκορ. Ο Αλέξης ψήνεται, θέλει να τον πάω. Λέει μια μέρα στα λεγόγια. Θέλει! Είσαι καλά, ρε. Θες να μείνει φαλαγρό το παιδί μου. Άσε τώρα και το πήγαμε να το σπουδάσουμε. Στο off-camera έχω λέω στον κόσμο ότι δεν υπάρχει η έρευνα αυτή, έτσι. Τώρα ναι. Το off-camera, ναι. Το τι κοιτάμε εμείς και τι μετράμε και τι ψάχνουμε είναι άλλο θέμα αυτό, έτσι. Εσύ δεν άλλο κομμάτι. Εσύ στο αυτοκίνητο μου έχεις πει ότι δεν έχεις έρθει εδώ. Όχι, εγώ πρώτη φορά έρχομαι στη Γωρίτσα γενικότερα, ναι. Μίτσο. Εδώ έχω έρθει εγώ, ναι. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα. Βόλτα. Κάναμε και, ένα βίντεο. Για κάποιο λόγο ήρθε εδώ πέρα. Κάναμε ένα βίντεο με τον Αλέξη. Μήπως είσαι και σε εξωγήινο! Πες να φορτίσει το κινητό μου, ρε, δεν είχα μπαταρία. Το παράπονο σου. Για το χώρο, ότι είναι εγκατελειμμένο, ρε παιδί. Ότι δεν έχουν γίνει απαραίτητες ανασκαφές, δεν έχουν δοθεί τα απαραίτητα κονδύλια. Για να ξέρει ο κόσμος τι είναι αυτό που βλέπει, πού πηγαίνει, τι είναι αυτό το κτίσμα τελικά, από πού προέρχεται. Υπάρχει ένα ενημερωτικό φυλάδιο, μια ταμπέλα που να λέει ότι αυτό είναι τείχος. Υπάρχει μια μικρή πινακίδα πιο κάτω που λέει προς αρχαιολογικό χώρο, αλλά δεν λέει ούτε τι είναι, ούτε. Ούτε που ξεκινάει, το τείχος αυτό που περπατάμε. Μια πινακίδα. Το τείχος αυτό που περπατάμε. Αν κατέβαινε, εδώ, αν κατέβαινε ένα μέτρο η ανασκαφή, τι θα παθαίναμε δηλαδή. Γενικότερα. Να δούμε τι θα βγάλουμε, πού ζούμε, τι είναι αυτό που περπατάμε τώρα. Αυτό είναι γενικό παράπονο, βασικά πιστεύω όλων των Ελλήνων, έτσι, λίγο εντάξει Αμφίπολη, εντάξει Ακρόπολη, εντάξει Νεμαία, αλλά ρε παιδιά... Αυτό η αλήθεια είναι τώρα, επειδή εγώ θέλω να λέω αλήθειες, οι μόνοι που το κάνανε αυτό, παγκοσμίως, είναι οι Αμερικανοί στην Ανταρκτική νομίζω και βρήκαν τον Captain America. Στο παγωμένο. Εντάξει, εγώ πάω να πέσω. Μόνο αυτή. Κανείς άλλος δεν ασχολήθηκε. Να δει, να σκάψει, να δει τι. Μπορεί να έχουμε κάποιο βαλσαμωμένο ήρωα εδώ κι εμείς. Αντίστοιχο, να δει να μας σώσει. Κάτι να γίνει. Τα μικρόφωνα βγάζουν ήχη. Γιατί βγάζουν ήχο στα μικρόφωνα. Δεν βγαίνει ένας επιστήμονας. Ναι, ένα πανεπιστήμιο. Αυτό, μπράβο, γιατί δεν ένα πανεπιστήμιο να πει, ελάτε ρε, τι είναι. Μήπως βραχυκυκλώνουν τα μοντέρα από την ΑΓΕΤ, κάτι.
Μήπως είναι, ξέρω εγώ, παρεμβολή, μήπως είναι κάτι άλλο. Σαν GPS το μόνο που μπορώ να σκεφτώ, γιατί αυτό που έχουν πει είναι ότι εμείς δεν έχουμε σπουδάσει. Είμαι GPS και μπορώ να σε σκεφτώ και μπορώ να βρω που είσαι και να σου εξηγήσω πώς να πας σε αυτό το μέρος που θέλεις. Στρίψε δεξιά. Όταν δεν έχεις μια επιστημονική κατάρτιση από πίσω σου, να λέγεσαι γεωλόγος, να λέγεσαι φυσικός, να λέγεσαι κάτι, το ότι το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μιλήσεις απλά με τη λογική, με τα πράγματα που γνωρίζεις. Και δόξα τω Θεώ, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι τα τελευταία 20-30 χρόνια μια μόρφωση την έχουμε πάρει όλοι μας. Yeah. Το πέτρωμα, για τους ήχους που λέτε, yeah, για τα drones, μόνο το πέτρωμα μπορώ, και ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Yeah. Τώρα, οι συνωμοσιολόγοι θα έρθουν και μπορούν να σου πούνε πάρα πολλά. Εδώ είναι το θέμα ότι δεν μπορείς και εσύ να τα αποκριθείς με κάποια λογικά επιχειρήματα. Σου πει άλλος, εγώ ήρθα, άφησα ένα μικρόφωνο και ουρλιάζει. Τι γίνεται εδώ. Δεν μπορείς να πεις πολλά. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Και να έρθει κάποιος να σου πει τι κάνει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, πώς μπορεί να επηρεάσει τις ηλεκτρονικές συσκευές, πώς μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο, να δει να κάνει ένα ράνι. Εγώ που είμαι αλλά εμένα μέχρι αυτό, με έκανε τύπωση και σπουδάσω να γίνω γεωλόγος ή επιστήμονας ή ξέρω εγώ πυρηνικός φυσικός για να μάθω κάποια πράγματα. Εγώ θέλω από σένα τον ειδικό, τον αρχαιολόγο, τον υπεύθυνο, τον επιστήμονα. Σωστά. Να μου δείξεις πέντε πράγματα. Σωστά. Ψάχνω στο ίντερνετ και βρίσκω πέντε διαφορετικούς λόγους. Καμία επίσημη θέση. Για την ύπαρξη της Γορίτσας. Ήταν μια πόλη, κομμόπολη. Τριών ως πέντε χιλιάδων κατοίκων. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε τι πριν από αυτό, τι μετά από αυτό. Γνωρίζουμε αυτό, ότι χτίστηκε από τον Φίλιππο τον Β', τον Φίλιππο τον Δεύτερο, σαν οχυρωματικό έργο. Η απορία αυτού που με έρχεσαι λες, να οχυρώσεις τι εδώ. Όταν είχε κατακτήσει ήδη όλη την Ελλάδα. Να οχυρώσεις τι. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Αυτά γνωρίζουμε. Τώρα όμως, γιατί κάποιος δεν έχει έρθει να πει, περιφράσω το μέρος, αναδεικνύω το μέρος. Δηλαδή ένα παγκάκι βρήκα, πολύ κόσμο βρήκα, μια εκκλησία η οποία είναι χτισμένη, τη γνωστή τακτική, πάνω σε αρχαίο ναό της Δήμητρας. Καταγραφές για πολλές στοές. Πάρα πολλές στοές. Το τι κρύβανε... Δεν ξέρουμε και πού να ξέρουμε. Πάντως γενικότερα η έρευνα στην Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει με πολύ θέματα πίσω που πλησιάζουν το μεταφυσικό, λίγο κάνει τζιζ. Δηλαδή, όποιος είναι πάει, όποιος πάει να το μελετήσει, αμέσως θα σε πούνε, ξέρω εγώ, χαρδαβέλα. Ναι. Δεν ξέρω εγώ τι. Θα στα πούνε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ακόμα και εμείς προσπαθούμε να εκλογικεύσουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ο κόσμος ακόμα δεν καταλαβαίνει τι. Εμάς τι κάνουμε. Δηλαδή, μπορώ να εκλογικεύσω κάτι και να σου πει, μα γιατί εκλογικεύεις τη λογική. Δεν χρειάζεται, είναι λογική σου, λέει. Και κάποιοι άλλοι, που καλά για μένα το κάνουν, επιδιώκουν να. Υπάρχει ένας μύθος και να κινείται ένας μύθος για να έρχεται κόσμος, τουρίστες. Αυτοί οι λεγόμενοι ερευνητές που στο εξωτερικό είναι πολύ περισσότεροι και διαβάζοντας και ερωτευμένοι με την ελληνική μυθολογία θα έχουν διαβάσει κάπου αυτό το πράγμα και θα σου έρθουν εδώ για να κάτσουν να κάνουν τις δικές τους μετρήσεις του μεταφυσικού και του παραφυσικού. Άρα, πολλοί θέλουμε να υποβόσκει. Αυτή είναι η λέξη, να υποβόσκει. Πολύ ωραία λέξη. Ο μύθος είναι τώρα. Και να πουλάμε και τα βιβλία μας, να πουλάμε και τις εκπομπές μας, να βγαίνουν και διαφημίσεις και οικονόμα μέσα από αυτές. Εγώ, σαν μεγαλύτερος από όλους σας, πρακτικά σκεφτόμενος, λέω το εξής. Αυτό που βλέπω. Βλέπω ένα τείχος, ένα κάστρο. Και δεν υπάρχει κάτι που να το αποδεικνύει αυτό σε μένα. Ναι, γιατί δεν έχει θεωρίες, συνωμοσιολογίες. Δεν υπάρχει μια επίσημη έρευνα. Εγώ τι λέω λοιπόν, ότι εδώ πέρα ήταν ένα οχυρό το οποίο είχε να τα βάλει με τον υποτιθέμενο εχθρό. Από εδώ έλεγχαν όλο τον παγαστικό κόλπο. Βλέπεις και μπάλα από εδώ, δωρεάν, free. Καλό φαγό. Έχεις τηλεφαγό. Βλέπεις μπάλα, ναι. Ποιος παίζει. Άντε δώσ' τώρα μπαλάκια! Πηγάδια λέει. Ναι. Το δέχεσαι. Ναι. Το δέχεσαι. Πώς το δέχεσαι από τη στιγμή εκείνη πύργος. Θέλω πέτρωμα, ρε. Τι λέει εδώ πέρα. Την αρχαία πηγάδια. Τα κινητά σας και τα κινητά σας. Πώς στέκει το φυλάκιο και καλά παρατηρητήριο με αυτά. Άρα κάποιο χρονικά. Διαφορά. Άμα είναι αρχαίο, πόσο αρχαίο. Άμα είναι αυτό αρχαίο, τότε σημαίνει ότι είναι βυζαντινό εκείνο. Δεν μπορούσαν να είχαν και πύργο και πηγάδι. Αρχαία πηγάδι, αφαίρεσαι τον κόσμο για να παίρνει νερό, να κάνει αράκηση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω να ήταν τέτοια τακτική. Ο στρατός ήταν τελείως διαφορετικό κομμάτι από τον πολίτη. Κανονικά δεν πρέπει να το πω, θα το πω. Είχαν έρθει, το είχαν κόψει αυτό το λουκέτο. Έλα ρε. Το είχαν ανοίξει, αλλά λένε ότι δεν είναι λέει πολύ. Κατέβηκαν κάτω δηλαδή. Δεν κατέβηκαν. Ρίξανε κάτι άλλο με φως και τέτοιο, δεν είναι λέει, πολύ βαθύ αυτό. Καλά, μπορεί να έχει πέσει χώμα μέχρι και να έχει κλείσει. Μα φαίνεται ο πάτος, το έχει κουτάκια πύρα. Αυτό, ναι. Κουτάκια πύρα στον αρχαιολογικό χώρο, μπράβο. Λέγανε αυτές οι φήμες οι περίεργες ότι καλά δεν είναι τέτοια, αλλά είναι δίωδη για να
ότι είναι σκαμμένα από κάτω και επικοινωνία με, με άλλους χώρους. Τούνελ δηλαδή. Στις εγγύης περιοχής. Δηλαδή ήταν είσοδος για κάποιο τούνελ σε όλη την περιοχή αυτή. Η περιοχή να πούμε ότι είναι διάσπαρτη από τέτοιες τρύπες. Σε αυτό που λέει ο Μιχάλης παίζει στέκει, γιατί αν φαντάσου ότι ένα χώρο εδώ και ότι βλέπουμε ότι πινακίδες και όλος ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται μέχρι κάτω, παίζει να υπήρχε μια δίωδο. Εδώ στο σημείο αυτό να πούμε ότι πάνω εκκλησία της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής επικοινωνούσε με την κάτω εκκλησία την Παναγία Τρύπα που λέμε που είναι στη θάλασσα. Στη θάλασσα και με άλλα μέρη λένε ότι επικοινωνούσε. Και με άλλα μέρη λένε ότι επικοινωνούσε. Γενικά λένε ότι η περιοχή έκρυβε πολύτιμους θησαυρούς. Το πρόβλημα που βρίσκω σε τέτοιου είδους καταστάσεις, όταν η ιστορία μπερδεύεται με τη μυθολογία. Εκεί είναι ένα αγκάθι λίγο στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή να ξέρουμε τώρα το στυλ. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, Αλέξη, που σου λέω ότι εκείνο φαίνεται καθαρά. Αρχαία είναι, Ελλάδα. Είναι, μπράβο. Μιλάμε για Βυζάντιο εκεί. Εδώ σου μιλάει για αρχαία Ελλάδα. Άρα, για κάποιο λόγο, αν το πάρεις αρχαία Ελλάδα, ήταν εδώ αυτά που ήταν, δεν μας έχει πει ακόμα κανένας αυτό που συζητούσαμε. Πότε, ποιος, πού, γιατί εδώ. Αφού να, εκεί ήταν ο Βόλος. Εκεί ήταν οι Ίωνες. Ιολκός. Δηλαδή, εδώ τι. Τι προστάτευες από εδώ. Εν τω μεταξύ, να πω και ένα πράγμα που μόλις μου ήρθε στο κεφάλι, απλά να το πω, που ακόμα και εγώ που είμαι λίγο σκεπτικιστής, ότι όλα αυτά που μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι τίποτα και απλά να ήταν ένα οχυρό με κάποια ιδιαίτερη στρατηγική σημασία και κάπου εκεί είναι αυτό που είπα πριν, ο μύθος να εμπλέκεται με την ιστορία. Δηλαδή, γιατί είναι συνδεδεμένη η περιοχή με την Αργό όμως. Μα γιατί μπορεί όντως από εδώ να γίνει γιατί η εκστρατεία. Γιατί παράδοση να λέει ψέματα. Α, έχει κάποια σύνδεση. Όλα έχουν σύνδεση. Η μυθολογία πάντα έχει ξεκινάει από ένα βασικό από ιστορικό γεγονός. Μπράβο. Δηλαδή υπάρχει κάποιος στην εποχή μας που πιστεύει ότι με τα κουπιά και μετά από τσίπουρα πήγαν απάνω στο διαόλου τη μάνα. Είναι δυνατόν. Μισό λεπτάκι. Μετά από τσίπουρα και δεν μπορούμε να περπατήσουμε 100 μέτρα. Πήραν αυτοί τα κουπιά και πήγανε. Είχαν τέτοια τεχνολογία, είχαν μόνο κουπιά. Σίγουρα είχαν. Αλλά είχαν μόνο κουπιά. Αυτό είναι το ερώτημα. Μα αυτό είναι το ερώτημα. Ποιος το πιστεύει αυτό τώρα. Μέχρι πού έφτασε η Αργό που ξαναφτιάξαμε. Μα συγγνώμη κιόλας, ρε παιδιά. Στην Αμερική υπάρχει αρχαίο αμφιθέατρο και μου λένε ότι την ανακάλυψε ο Κολόμβος. Πάντως. Και υπάρχει αρχαίο αμφιθέατρο ελληνικά. Εκεί πώς πήγανε. Η αλήθεια είναι ότι στην ανακατασκευή της Αργούς που έγινε τώρα υπάρχει στο λιμάνι. Την έχουμε δει εξημεί σε βίντεο που αυτό το. Ναι, άμα είναι. Δεν πάει. Παιδιά δεν πάει. Τι δεν πάει. Αν είναι έτσι που είναι το καράβι να πάει να εύξηνο πόντο και μαύρη θάλασσα, δεν πάει. Πήγανε τα κοπηλάτες, επαγγελματίες κοπηλάτες με συνοδά πλοία φουσκοντά κτλ. Και δεν φτάσανε, ούτε μέχρι τη μέση. Α, εντάξει, τώρα αυτό πες ότι. Απλά τότε ήταν και γομάρια, α πούμε. Άλλη ζωή, και, αλλά λέμε. Το σκαρί, αν δεις τα πλοία των Viking που κάναν τις επιδρομές για να πάνε Αγγλία στα τέτοια. Ρε, παιδί μου, ήταν. Καταλάβες ότι είναι πλοία που μπορούν να αντέξουν φορτούνα. Οι αρχαίοι Έλληνες ξέραμε ότι με την Αφρική τα πήγαιναν τέλ. Αλλά αν είναι όντως η Αργό αυτή. Δεν μπορεί να κάνει ταξίδι στη Μαύρη Θάλασσα. Πάντως, αν το πάρουμε δηλαδή ορθολογικά, μάλλον αυτό είναι ένα οχυρό. Και ως γνωστόν, τα οχυρά δεν παραδίδονται. Δεν καταλαβαίνονται! Όχι, Μιχάλη! Σφήνουσα, ρε. Πριν μπήκα στο πλάι, τώρα σφήνουσα, ρε. Πώς αυτοί που ήταν τούμπανα, πώς χωρούσαν εδώ μέσα, ρε. Έλα. Δεν μπορώ, ρε. Στρίψε λίγο. Κάνε όπισθεν. Δεν μπορώ, ρε. Έλα. Ρε, έχω σφινώσει, ρε. Πάρ' το αλλιώς. Πώς να βγω, ρε. Έχω την τσάντα, αφού έτσι μπήκα. Και εδώ. Α, θα μείνεις και δεν πειράζει. Παιδιά, δεν μπορώ να βγω. Βοήθεια, ρε. Τι γράφεις, βλέπω. Τράβα λίγο. Τα χέρια μέχρι εδώ πάνε. Πρόσεχε, μη σκεφτείτε το που κάνω, είναι το αγαπημένο μου. Μόνο ο Παύλος μπορεί να με βγάλει από εδώ. Να έρθει με την δύναμή του και να ανοίξει λίγο έτσι τα τείχη. Κάτι να κάνει τέτοιο. Μιλάει στο τηλέφωνο τώρα, αλλιώς. Ναι, ρε, πούστη. Α, έλα, περίμενε. Να σμικρινθώ, τι θα κάνω. Batman! Batman! Τι λέει το Gotham City, το Volo City. Ευρισκόμενος στο Μπέργεν της Νορβηγίας και σε μια τέτοια ανάβαση που κάναμε εκεί, όταν έφτασα στην κορυφή του λόφου, καλή ώρα τώρα, πανηγυρίζοντας σχεδόν, δεν ξέρω, δολομήτης εκεί και τι σκάτα είχε, γλίστρισα σε μια πέτρα έτσι λία, έφυγε αυτό που φεύγει, φτάνω τα πόδια που είναι πάνω και ο κόλος κάτω και έσκασα κάτω και έχοντας στη τσέπη μου μια φωτογραφική compact, έσπασα την οθόνη της φωτογραφικής. Γι' αυτό όταν κάνετε ορειβασίες και τέτοια πράγματα, προσέχετε. Η ξηρά, ας το πούμε, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το λέγαμε πριν. Α, όντως. Κι άμα ήταν μια νησίδα όλο αυτό, μες στη θάλασσα, αν ήταν το λιμάνι πιο εδώ, λέω τώρα εγώ μια εκδοχή που μου είπες εσύ ο ίδιος. Απλά τόσο σωστά
τοποθετημένο επειδή το. Επειδή μίλησες ότι δεν υπήρχε εδώ πέρα. Ναι, εδώ δεν υπήρχε. Σου λέει δεν υπήρχε. Υπήρχε πίσω. Στο λέει. Πίσω. Ήταν πίσω. Εδώ εκεί που είναι. Μιλάμε για Νέα Ιωνία. Δεν υπήρχε κάτι εδώ. Ήταν θάλασσα. Έλα μου. Δεν θα είχαν βρεθεί. Δεν θα είχε βρεθεί κάτι που να έλεγε ότι όντως ήταν θάλασσα. Τα αρχαία που έχουν βρεθεί είναι εδώ πέρα. Εδώ. Όλα εδώ. Α, μπράβο. Εδώ κοντά. Όλα εδώ είναι. Που ξεκινούσε αυτή η Κωμόπολη. Η ξεχωριστή Κωμόπολη. Ξεκάθαρο να είναι, ας πούμε, ότι πας, όπως είναι ο έτσι, ο Auditor που έμπαινε και μπαίνει σε Creed. Κατακόμβη. Έχει καλάκια που σε βγάζει σε αυτό ναι, εδώ πέρα. Είναι γνωστό όμως, είναι χτισμένο πάνω σε ναό, της Δήμητρας. Συνεχίζει μέχρι εκεί. Κοίτα, κοίτα. Είναι κι άλλο καμένο πιο πίσω. Αλλά δεν μπορείς να πας εκεί πέρα κάπως. Ναι, εκτός να πας έρπινγκ. Έρπινγκ μόνο. Ναι. Δεν φαίνεται να τελειώνει, σαν συνεχίζει. Συνεχίζει, ναι, είναι τούνελ. Συνεχίζει κάτω. Ο Δολομίτης αυτός είναι. Κοβέτη. Άμα το τρέψεις γίνεται έτσι. Σαν άμμος. Η βασιλική σφίκα. Σαν αλεύρι γίνεται. Τόσο πολύ βασιλική σφίκα, γιατί. Έλα να δεις που είναι οι βασιλικές σφίκες. Δεν ξέρω αν είναι βασιλικές. Βασιλικές είναι και ο παππούς και θυμάμαι. Στον τοίχο είναι. Στο πέτρωμα είναι. Αυτές οι τρύπες που έχει. Ναι. Σταματήσαμε Μίτσο για αυτόν τον λόγο. Πολύ σκαρφάλωμα, Δες Μίτσο. Κουστιά, Ωραία, εδώ, το ελιξίδιο της ζωής. Μην πίνετε όταν κάνετε τέτοια πράγματα. Μην είστε χαζί, ρε. Τι κάθε μετά, κάτσε να μαλώσετε όλοι με τις χαζί, όλοι. Πάντα γκάζει κάτω. Γκάζει κάτω. Όχι, όχι, μην το στρίψεις έτσι τώρα. Μετά από. Δεν ξέρω, αισθάνθηκα κάποια στιγμή ότι τα αυτοκίνητα ήθελαν να βγάλουν χέρια και να μας πλακώσουν στις σφαλιάρες για το δρόμο που πήραμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που είναι το πιο γνωστό σε όλο το λόφο. Έχουμε φτάσει, είδατε και πλάνα από το drone. Αν δεν είδατε, σημαίνει ότι. Ότι έπεσε ή ο Μίτσος δεν πάτησε ρεκ. Είναι κάτι συνήθες που είπαν τα αδέρφια του. Ο Μιχάλης μπορεί να το πει. Α, ναι. Το όχι, το σόι. Και είμαστε στο δελφικό ε. Ειλικρινά δεν θέλω να πω σε διαδικασία γιατί στα road trip στην ουσία αυτό κάνουμε. Πάμε, βλέπουμε τα μέρη λίγο. Μας βλέπετε και εσείς πώς κινούμαστε σε αυτά τα μέρη. Δεν θέλω να πω τι είναι το δελφικό ε. Ειλικρινά ψάξτε το γιατί είναι μεγάλο θέμα και θέλει πολύ ανάλυση. Θέλει πολύ ανάλυση. Στο συγκεκριμένο μέρος είναι και οι περισσότερες αναφορές που υπάρχουν από κόσμο που μιλάνε για διάφορες εμφανίσεις, τα λεγόμενα άτια. Αρκετοί ήταν αυτοί που είχαν μιλήσει για το φαινόμενο που είχαμε πει με τον Νίκο σε κάποιο παλιότερο, όταν είχαμε πάει πάνω στα Χάνια στο Πήλιο, για τη λεγόμενη εκείνη την κραυγή. Ένα δυνατό, μια βοή που ακούγεται από πάνω από το βουνό. Αυτά έχουν ακουστεί. Τώρα, υπάρχουν κάποιες θεωρίες περί που οδηγούν όλα αυτά τα από κάτω, κυλιγή και τα σχετικά. Τι είπε, κυλιγή. Ας μην ασχοληθούμε τώρα με αυτά. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Αυτή η βόλτα... Ήτανε βόλτα για να γνωριστούμε. Ήταν βόλτα για να γνωριστούμε, αποκτήσαμε... Να δούμε και τα μέρη. Πολύ καλούς φίλους. Πάλι είμαστε
πολύ τυχαίνει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ συγκινούμαι κάποιες στιγμές που πιάνω αυτά. Ήταν η χαρά μας που σας γνωρίσαμε από κοντά. Θέλαμε κάποια στιγμή, άλλωστε, να πούμε την αλήθεια, εμείς ρίξαμε νερό στο κρασί μας και κάναμε πρώτη έτοιμα φιλία στα παιδιά. Λοιπόν, εδώ, όπα. Εδώ είναι λάθος. Απλά, μου βγήκε λίγο το ποντιακό το στοιχείο που έχω μέσα μου, ότι τους έβλεπα και έλεγα, τα παιδιά τα βλέπω, ξέρει, το Δημήτρη Σταρχιμιλίσαμε από 15.000 subs, και έλεγα, αυτοί κάνουν συνέχεια στο Βόλο, λες, δεν είναι από Βόλο. Μιλάμε για ένα μέρος στο οποίο, πραγματικά, όσοι είστε κοντά, ελάτε να το δείτε. Ελάτε να πιείτε τον καφέ σας. Ελάτε να πιείτε τα τσίπουρά σας. Εκτός αν οδηγάτε, μην πιείτε τσίπουρα. Ελάτε να δείτε το μέρος. Γενικά, και αυτό είναι ένα πραγματάκι που θέλουμε να περνάμε από εδώ και πέρα στα road trip σαν ομάδα. Ναι, να δούμε τα περίεργα, να δούμε τα έτσι λίγο, τι κρύβεται από πίσω, λίγο αυτό που εξητάρει. Πάντα εξητάρει τον κόσμο, αυτό το περίεργο, το παράξενο. Αλλά ο σκοπός παραμένει ένας. Και ήταν αρχή της Greek Paranormal Society από τότε. Κάναμε το πρώτο μας βίντεο. Να σταματήσουμε να παραμελούμε τους χώρους που υπάρχει ιστορία. Έλα ρε Μίτσο, εσύ που δεν είσαι φάνη καθόλου γάμο εδώ. Έλα και εσύ ρε Μίτσο. Ελάτε ρε παιδιά, όλο το κρού εδώ, τα παιδιά που βοηθήσανε. Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία. Και εμείς χαρήκαμε. Ευελπιστούμε σε ένα part 2 εδώ και σε ένα part 3 στα μέρη τα δικά σας. Υπάρχει πολύ part πλέον. Θα υπάρχει επαφή, περάσαμε όμορφα, κάτι διαφορετικό. Τι άλλο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μένουμε ζερέλια, Βασικά περιμένουμε ζερέλια. Ζερέλια είναι αυτή η λίμνηση. Μπράβο, πρόσεξε τώρα τι λένε εκεί, έτσι. Είναι μόνο τα δύο φαινόμενα στον πλανήτη γη που έχουν γίνει. Μετεωρίτες. Μετεωρίτες που πέσαν εκεί και ακόμα ένας που πέγεται στο βίντεο που σηκώσαμε στα Τρίκαλα. Στο Πετρόπουρο. Εκεί θα πάμε να κάνουμε επεισόδιο. Εκεί θα πάμε. Να μείνουμε το βράδυ και να γουστάρουμε. Τσεκάρετε και το road trip των παιδιών. Link πάντως θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς σε κάποιο σημείο. Το κανάλι να μας πείτε λίγο το κανάλι. Ναι, το κανάλι το οποίο είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν και το λέω σοβαρά. Εμείς το παρακολουθούσαμε από παλιά. Greek Paranormal Society. Τσεκάρετε το. Ναι, τσεκάρετε το. Κάντε ένα subscribe. Κάντε και σε εμάς ένα ευχαριστώ. Όλο το πορτοφόλι. Κάντε και σε εμάς ένα subscribe και τα καμπανάκια εκεί βαρέστε να βλέπετε βιντεάρες. Και από εμάς και από τα παιδιά. 50 ευρώ. Αυτά από εμάς. Θα τα πούμε. Εντάξει. Δεν χρειάζεται. Χαλάλι. Από την καρδιά λόγια είναι αυτά. Την καρδιά. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θανάτε! Μιχάλη, χόρτα πάτα, χόρτα, για να έχεις πιο πολύ τέτοιο. Η Μίτρη εσύ θα πέσει. Όπα, όπα! Έλα, κάνε μια κίνηση έτσι, εδώ αυτό είναι. Θέλει να χει, τα χει!